θα ξεκινήσουμε με λίγο δυσάρεστα, με κάποια δυσάρεστα γραφήματα και θα συνεχίσουμε λίγο αισιόδοξα. Η Eurostat για το 2018 έχει βγάλει ένα γράφημα το οποίο λέγεται DESI, ουσιαστικά είναι ένας δείκτης που δείχνει την ψηφιοποίηση μιας οικονομίας και μιας κοινωνίας στην Ευρώπη των 28, στο EU28. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια συνεχώς χάνει θέσεις και για το 2018 παρατηρούμε ότι, δεν ξέρω να το βλέπετε καλά, είναι προτελευταία μετά τη Ρουμανία. Ο δείκτης αυτός, ο Digital Economy and Society Index, βγαίνει από 5 υποδείκτες, οι οποίοι αφορούν στο connectivity, στο human capital, στη χρήση του ίντερνετ, στο πόσο χρησιμοποιούμε ψηφιακές τεχνολογίες, το integration δηλαδή στην ελληνική κοινωνία, και στο πόσο οι δημόσιες υπηρεσίες είναι ψηφιοποιημένες. Παρατηρούμε λοιπόν ότι είμαστε ένα βήμα πιο πάνω από τη Ρουμανία και πολύ πιο κάτω από το μέσο όρο του EU28. Συγκεκριμένα, ένας δείκτης ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο πρώτο γράφημα, έχει σχέση με το Integration of Digital Technology, είναι το πόσο έχουμε χρησιμοποιήσει, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν χρησιμοποιήσει high-level cloud computing services, υπηρεσίες δηλαδή υπολογιστικού νέφους, για να κάνουν διάφορες εφαρμογές. Και δείχνει ο δείκτης πώς ήμασταν το 2014 και πώς ήμασταν το 2018. Με μπλε είναι το 2014 και με πορτοκαλί βούλα είναι το 2018. Παρατηρούμε ότι η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη στο κομμάτι αυτό. Και η Ελλάδα πλέον είναι τελευταία από τις 28 χώρες στη χρήση cloud τεχνολογιών. Ο λόγος που είναι καλό να χρησιμοποιούμε cloud τεχνολογίες είναι γιατί πολύ γρήγορα μία μικρομεσαία επιχείρηση, μία startup, μπορεί να ξεκινήσει χωρίς μεγάλη επένδυση σε αρχικό κόστος, δηλαδή χωρίς να χρειαστεί να φτιάξει ένα data center, να ξεκινήσει να έχει υποδομές πάνω σε cloud. Παρατηρούμε λοιπόν η Ελλάδα ότι από εκεί που ήταν σε μια σχετικά καλή θέση το 2014, πλέον είναι τελευταία, είναι κάτω από το 40 σαν δείκτης. Η κατάσταση γενικά δεν είναι και τόσο καλή όσον αφορά σε αυτό. Ο επόμενος δείκτης δεν είναι από τη Eurostat, είναι από το World Economic Forum και δείχνει την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας σε σχέση σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 2018 είμαστε 57 από 140 χώρες, ενώ το 2017 ήμασταν 53 από 135 χώρες, δηλαδή και πέσαμε και οι χώρες αυξήθηκαν. Και οι 4 υποδείκτες που χρησιμοποιούν είναι το κομμάτι του enabling environment, δηλαδή αν έχουμε infrastructures, αν έχουμε ICT τεχνολογία, αν έχουμε υποδομές δηλαδή και institutions και θεσμούς, είναι το human capital, είναι οι αγορές και είναι το innovation ecosystem, το οικοσύστημα δηλαδή της καινοτομίας. Και τώρα σταματάνε, okay, είμαστε 57 από 140, παρατηρούμε όμως κάτι το οποίο είναι ευχάριστο, το οποίο το βλέπουμε και σε άλλους δείκτες στην Τράπεζα της Ελλάδος και από τη Eurostat, παρατηρούμε ότι η χώρα σε κάπου είναι καλή και αυτό είναι στο human capital. Από όλους δηλαδή τους δείκτες που βγάζουν αυτό το αποτέλεσμα, είμαστε 21 από 140 στο κομμάτι της υγείας, των υπηρεσιών υγείας και 31 από 140 στο κομμάτι των skills. Δηλαδή ουσιαστικά το δυναμικό της χώρας είναι καλό και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Κοιτάζοντας τον κόσμο, τη μεγαλύτερη εικόνα δηλαδή, μπορεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο EU28, να είμαστε τελευταίοι ή προτελευταίοι, τουλάχιστον από τους δείκτες της Eurostat, στα κομμάτια της ψηφιακής τεχνολογίας. Κοιτάζοντας τον κόσμο όμως, βλέπουμε ότι είμαστε πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο του κόσμου. Δηλαδή, όταν το Internet Penetration είναι 53% σε παγκόσμιο επίπεδο, το Social Media Penetration 42%, και η χρήση του κινητού 68%, στην Ελλάδα είμαστε 70% Internet Penetration, Internet User Penetration, 51% στο κομμάτι των social media και 81% στη χρήση κινητών τηλεφώνων. Αυτό είναι ένα πολύ καλό σημάδι, γιατί η 4η βιομηχανική επανάσταση χρησιμοποιεί πάρα πολύ αυτές τις τεχνολογίες όσον αφορά σε πάρα πολλά θέματα. Και πάμε τώρα στα στοιχεία 4 συστημικών ή σημαντικών τραπεζών. Αυτό έχει σχέση με το προηγούμενο διάγραμμα που σας έδειξα, που είναι το penetration του ίντερνετ και του mobile usage στην Ελλάδα. Κοιτάζοντας τις 4 σημαντικές τράπεζες, βλέπουμε ότι από το 2014 έως το 2017 είχαμε μία πολύ μεγάλη αύξηση στις εγχρήματες συναλλαγές μέσω ίντερνετ και mobile banking, 95%, και μία μείωση μέσω τραπεζικών καταστημάτων. ATM και POS παρέμειναν σταθερά. Ο λόγος που έγινε αυτός
αυτό ήταν πέρα από το ότι έχει αυξηθεί η χρήση του κινητού και του ίντερνετ στην Ελλάδα, ήταν και το κομμάτι των capital control, δηλαδή ουσιαστικά ένα silver lining αυτή η παρενέργεια σε σχέση με τα capital control. Κάνοντας μεγαλύτερη ανάλυση του ίντερνετ και mobile banking παρακάτω, βλέπουμε ότι η αύξηση όσον αφορά στο mobile banking είναι ακόμα μεγαλύτερη. Δηλαδή, αν δούμε τους ενεργούς πελάτες σε mobile banking, θα παρατηρήσουμε μια αύξηση 465%. Αυτό είναι τρομακτικό ποσοστό. Η αύξηση του αριθμού των συναλλαγών από 1,5 εκατομμύρια το 2014 έχει φτάσει στα 20,8 εκατομμύρια το 2018, δηλαδή 1.270%. Οι ενεργοί πελάτες mobile banking αυξήθηκαν 465% και οι ενεργοί πελάτες e-banking 132%. Άρα παρατηρούμε λοιπόν ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, κατ' επέκταση και οι υπόλοιπες τράπεζες, βλέπουν μία αύξηση στη χρήση εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας των πελατών τους, που φεύγουν από το παραδοσιακό μοντέλο των τραπεζών, που είναι η χρήση του καταστήματος. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και εμείς στην Τράπεζα της Ελλάδος. Θα ξεκινήσω λοιπόν κάτι το οποίο θα πρέπει να είχα κάνει στην αρχή. Ονομάζομαι Καμπουρίδου Σταυρούλα, με συστήσατε κι εσείς. Είμαι FinTech, είμαι σύμβουλος FinTech στο διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρα. Και το background μου είναι technical, δηλαδή το πτυχίο μου είναι πληροφορική, το πρώτο πτυχίο, και το μεταπτυχιακό μου είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός. Είναι η πρώτη φορά που ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος έχει σύμβουλο τεχνολογίας, δηλαδή συνήθως είχε ως τώρα συμβούλους που είχαν background finance. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί παρατηρούμε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος πλέον θα πρέπει να κοιτάξει και αυτό το αντικείμενο, το κομμάτι δηλαδή του financial technology. Όταν μιλάμε για financial technology, fintech, εννοούμε οτιδήποτε έχει σχέση με καινοτομία, τεχνολογική καινοτομία, το οποίο μπορεί να επηρεάσει τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που δίνουν προϊόντα, υπηρεσίες ή και το επιχειρηματικό μοντέλο, παραδείγματος χάρη των τραπεζών, αυτό που είπαμε ότι αλλάζει τώρα, μειώνονται τα καταστήματα, αυξάνονται τα εναλλακτικά κανάλια με τα οποία επικοινωνεί ο κόσμος με την τράπεζα. Όλο αυτό λοιπόν το οικοσύστημα ονομάζεται fintech, είναι ένας όρος ομπρέλα. Και αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να κάνουμε στην Τράπεζα της Ελλάδος και το ανακοινώσαμε 13 Τρίτου, και το έχουμε ήδη δηλαδή ανακοινώσει και ήδη έχουμε κάποια αιτήματα μέσα από αυτό, είναι έχουμε φτιάξει ένα FinTech Innovation Hub, στο οποίο μπαίνεις από το site της τράπεζας, είναι αυτό κάτω, και στο οποίο ουσιαστικά είναι ένας κόμβος καινοτομίας, ο οποίος έχει από πίσω κατάλληλα στελέχη από όλα τα τμήματα της τράπεζας, από όλες τις διευθύνσεις της τράπεζας, στον οποίο κόμβο μπορεί να επικοινωνούν είτε εταιρείες που είναι ήδη εποπτευόμενοι μας, incumbents, δηλαδή είτε τράπεζες, είτε ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, όπως είναι η Viva, παραδείγματος χάρη, είτε ιδρύματα πληρωμών. Μπορούν fintech startup εταιρείες που έχουν μια καινοτόμα ιδέα να επικοινωνήσουν μέσα από εκεί ή και εταιρείες τεχνολογίας, όπως παραδείγματος χάρη εταιρείες που δίνουν λύσεις digital onboarding, είτε εταιρείες που δίνουν λύσεις cloud computing ή οτιδήποτε άλλο, και να έρθουν να ρωτήσουν την Τράπεζα της Ελλάδος για το πώς, ποιες είναι οι εποπτικές προσδοκίες μας και ποιες είναι και ο τρόπος που αδειοδοτούμε fintech startup εταιρείες, παραδείγματος χάρη, που έχουν κάποια καινοτόμα ιδέα που είναι heavy on technology. Άρα ουσιαστικά είναι ένα dedicated point of contact μεταξύ των εταιρεών που έχουν καινοτόμες ιδέες για χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες και της Τράπεζας της Ελλάδος, έτσι ώστε να καλύψουμε κενά και εποπτικές απορίες που μπορεί να έχουν οι εταιρείες αυτές, και να τους εξηγήσουμε και ποιες είναι οι προσδοκίες μας εποπτικές. Δηλαδή, έτσι ώστε να υπάρχει ασφάλεια στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και σταθερότητα, αλλά παράλληλα να μην αποτελούμε και τροχοπέδι για την καινοτομία. Δηλαδή, να υπάρξει ένα interaction. Θα κερδίσουμε και εμείς από αυτό το πράγμα, γιατί θα μάθουμε για καινούργιες εφαρμογές. Παραδείγματος χάρη, μας προσεγγίζουν για τη χρήση τεχνολογίας blockchain εταιρείες όσον αφορά στο κομμάτι του KYC, Know Your Customer. Μας έχουν προσεγγίσει για το κομμάτι του cloud computing, στο να βάλουν οι τράπεζες παραγωγικά φορτία πάνω στο cloud. Για το κομμάτι του digital onboarding και πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Και διάφορα άλλα τεχνολογικά καινοτόμα προϊόντα. Οπότε ουσιαστικά
ανοίγουμε ένα κανάλι επικοινωνίας με την αγορά, όχι μόνο στους εποπτευόμενους μας που ήδη μας γνωρίζουν και έχουν εμπειρία και γνώση από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και σε εταιρείες που θα ήθελαν να κάνουν κάτι στο χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά δεν έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία από την Τράπεζα της Ελλάδος και τον τρόπο που αυτή λειτουργεί και ποιες είναι οι προσδοκίες μας. Οπότε αυτό είναι αυτό το οποίο έχουμε ανακοινώσει και ήδη έχουμε interaction, δηλαδή ήδη έχουμε πάρει αιτήματα και είναι έτοιμη η ομάδα από πίσω, έχει στηθεί ήδη, για να μπορέσει να απαντήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα τις απορίες των εταιριών και των ανθρώπων. That's it. Okay.